Σύντομη συγκομιδή, μια ωρίτσα βολτίτσα. Όχι, ξεκινάει η περιπέτεια στο καταφύγι. Ξεκινώντας κάνετε γραφή κατευθείαν. Εγώ το έγραψα, άρα κάντε και σε μένα. Α, γράφεις και εσύ, ε. Γράψεις και το δικό μου, το οποίο το κανάλι έχει ένα βίντεο, αλλά πάτε κάτι να σκέφτε. Έτσι το. Γιατί θα ανεβάζω μια φορά το σύντομα θα έχει κι άλλο. Μια διαδρομή στο, κοντά στο χωριό Καταφύγι, στα Πιέρια, μέσα σε ένα δάσος με πάρα πολλά δέντρα διαφορετικά. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στα Πεύκα, μετά έχει οξιές. Έχει τα πάντα όλα. Ένα υπέροχο τοπίο, αλλά ξερό, χωρίς βροχές. Και ξαφνικά συνάντησα μπροστά μου. Δεν το περίμενα αυτό. Τι είναι αυτά, βουβάλια? Ωρε φίλε μου. Κάτσε εδώ στην άκρη, μέσα στη μέση του δρόμου. Βουβάλια. Τι άλλο θα δούμε? Με έλατα γύρω στα 1500 μέτρα υψόμετρο, πολύ όμορφο σημείο, δροσερό, έχω κοντομάνικο τώρα, αλλά έχει λίγο δροσιά. Βέβαια δύσκολο αυτό, μπορεί εγώ να δροσίζομαι, αλλά για τα μανιτάρια, άμα δεν έχει υγρασία από βροχή, λίγο δύσκολο να βρω το οτιδήποτε. Σας είπα, το δάσος είναι εδώ πέρα πίθανο, έχει απ' όλα. Και μια μικρή οξιά δίπλα μου και μια μεγαλύτερη. Πάμε, έλα τα Πεύκα, έχουμε πολλά. Μανιτάρια δεν έχουμε. Μέσα σε αυτό όμως το υπέροχο τοπίο κάτι βρήκαμε. Ξυλοτροφικό φυσικά. Ξυλοτροφικό μανιταράκι. Να το καθαρίσουμε. Έχω αρκετό καιρό να βρω μανιταράκι. Την ξηρασία δεν πήγαινε και στο δάσος. Δέστε πόσο σαθρό είναι το ξύλο. Να δούμε τι θα ανακαλύψουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν εδώ κάποιο είδος νεολεντίνους, που έχω το μαχαιράκι μου. Νεολεντίνους, το οποίο φύγεται πάνω σε ξύλο. Δέστε τι ωραία έχει αναπτυχθεί εκεί μέσα. Ας βγάλω ένα, το ένα τουλάχιστον. Δεν θα να το βγάλω για να το μελετήσω. Ίσως είναι και το μοναδικό εύρημα που θα έχω σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Είδες, όταν θες να κάνεις δουλειά δεν γίνεται όπως την περιμένεις πάντα. Πιθανώς λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα νεολεντίνους λεπιδέους, το οποίο φύγεται κυρίως σε κονοφόρα δέντρα. Κυρίως, νομίζω μόνο σε κονοφόρα, και δεν είναι ένα βρόσιμο μανιτάρι. Αλλά οποιοδήποτε μανιτάρι πρέπει να είστε σίγουροι πριν πάτε να το καταναλώσετε. Αυτά. Ο φίλος μας ο νεολεντίνους σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Βλέπετε και πόσο μεγαλύτερος μπορεί να γίνει. Και εδώ μικρότερο κομμάτι. Είναι το μόνο μανιτάρι που συναντούμε τώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει άλλο κανάλι στο ελληνικό YouTube, δεν ξέρω στο ξένο, αλλά για το ελληνικό μιλάω, που να σε ταξιδεύει
εσωτερικό, νησιά, βουνά, εξωτερικό, σε διάφορες χώρες και φύση, να μαζεύεις μανιτάρια, να μαζεύεις τους καρπούς του δάσους, νομίζω ότι αξίζει ένα subscribe, ρε παιδιά. Τι λέτε, συνεχίζουμε. Τι όμορφα είναι όταν μετά από καιρό που έχεις να πας στο δάσος και παρόλη την ξηρασία που υπάρχει και την ανοβρία, αρχίζεις και ανακαλύπτεις πάλι μερικά μανιταράκια. Εδώ κάτι ακόμα έχουμε βρει, πρέπει να το καθαρίσουμε για να το να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, σε ποιο μανιταράκι. Εδώ ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ξεροκόμους χρυσέντερον. Να τον κόψουμε για να τον παρατηρήσουμε κιόλας. Κάνουμε πάντα την τομή, τομή, μυρωδιά, χαρακτηριστικά. Είναι βέβαια φαγωμένος αρκετά από σκουλικάκι. Και πάει να ξεραθεί κιόλας. Μάλλον ξεροκόμους χρυσέντερον. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα πολύ όμορφο δάσος Ελάτης και οξιά δίπλα πάλι. Αλλά εδώ το μανιταράκι μας σε Ελάτη διαβάζω ότι κυρίως φύγεται. Ξεροκόμους χρυσέντερον. Εκτιμώ. Εκτός από τα βουβάλια έχουμε και τα γελάδια. Μια χαρά είμαστε εδώ στη φύση, στο χωριό και στο δάσος. Αποφασίσεις εσύ που θες να πας, γιατί λίγο αγριεμένη σε βλέπω. Έχουν πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Με έχει πιάσει μια μικρή πείνα τώρα, γιατί δεν πήρα τίποτα να φάω. Αλλά πάντα στο δάσος κάτι μπορεί να σε περιμένει. Εδώ στον κορμό του δέντρου, δυστυχώς, σε αυτή την περιοχή βρίσκουμε μανιταράκια, αλλά οι ξυλοκόποι έκαναν τη δουλειά τους και δεν ξέρω τι θα βγάλει την επόμενη φορά. Εδώ δίπλα βρήκαμε μερικά μούρα που θα ελάχιστα είναι. Θα βοηθήσουν όμως να κόψω λίγο την πείνα μου. Καλή μας όρεξη. Μόνο νεολεντίνους βρίσκουμε σήμερα. Είναι οι συνθήκες, φαίνεται, που το ευνοούν. Βρήκαμε και μερικά μούρα ακόμα, μικρούτσικα, δεν έχουν αναπτυχθεί. Με αυτές τις συνθήκες, χωρίς βροχή, όλα επηρεάζονται. Μαζέψουμε μερικά όμως. Κάτι είναι και αυτό. Εντάξει, εδώ λίγο παραπάνω βρήκα παράδεισο. Είναι γεμάτο. Έχει μπόλικο πράγμα. Θα μαζέψουμε αρκετά. Τελικά το καλαθάκι για τα μανιτάρια που δεν υπάρχουν το μετέτρεψα σε καλαθάκι για μούρα. Win-win καταστάσεις πάντα. Στο δάσος μπορείς να κερδίσεις. Πάντα το δάσος έχει ραντεβού μαζί σου. Ή θα σου δώσει τους καρπούς του, ή θα σου δώσει τον καθαρό αέρα, ή θα σου τα δώσει και τα δυο μαζί, ή θα σου δώσει και μανιτάρια. Σήμερα μας έδωσε μούρα. Τελική μας σύντομη συγκομιδή, μια ωρίτσα βολτίτσα. Εδώ μαζέψαμε τα μούρα, τέλεια. Μια
ωρίτσα μαζέψαμε τα μούρα, όχι βολτίτσα. Η βολτίτσα ήταν παραπάνω. Εγγραφή.